Είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Άγιο Δημήτριο, την εκκλησία που τόσο πολύ αγαπάμε εκεί στην καρδιά του Ηρακλείου. Είχαμε συνδεθεί και πέρυσι, καθώς ο Άγιος Δημήτριος πανηγυρίζει και εορτάζει στις εκκλησίες, στις κατατόπους εκκλησίες της χώρας. Πλήθος κόσμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ηράκλειο, εκεί στο κέντρο της πόλης, και πάμε να συναντήσουμε τον πατέρα Εμμανουήλ Ζερβάκη, τον εφημέριο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ και φέτος χρόνια πολλά. Πατέρα Εμμανουήλ. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που ήλθατε και φέτος να σας δώσουμε την εικόνα τη σημερινή, την Αγία του Αγίου Δημητρίου για την πόλη του Ηρακλείου. Εορτάζει σήμερα ο Ιερός Ναός. Πλήθος κόσμου από τις πρώτες πρωινές ώρες έρχεται εκεί στην εκκλησία προκειμένου να προσευχηθεί, να προσκυνήσει και να ανάψει ένα κεράκι. Τι σημαίνει η σημερινή ημέρα για την εκκλησία σας εκεί, για τον ναό σας? Για τον ναό μας είναι σήμερα χτυπάει η καρδιά της ενορίας μας, γιατί όλο το χρόνο περνάει από τον ναό, ανάβει το κεράκι, προσκυνάει, ζητάει τη βοήθεια του Αγίου και σήμερα τον τιμάει ιδιαιτέρως. Τον τιμάει με πολύ συγκίνηση και με πολύ κατάνοιξη και περνάει πάρα πολύ κόσμος με πολύ κατάνοιξη και προσκυνάει και ζητάει τη βοήθεια του Αγίου. Πατέρα Εμμανουήλ, βλέπουμε ωστόσο ότι επειδή οι εποχές είναι δύσκολες, φορούν οι πιστοί τη μάσκα τους, δηλαδή υπάρχει και μία πρόβλεψη, γιατί πάρα πολλοί είναι ο κόσμος ο οποίος από το πρωί είτε και από χθες το απόγευμα έχει έρθει στην εκκλησία, να είμαστε όλοι ασφαλείς και βεβαίως ο καθένας να πάρει το χρόνο του για να καθίσει μέσα στην εκκλησία. Σίγουρα όλοι αυτοπροστατεύονται, αλλά έχουμε και την προστασία του Αγίου. Και έτσι φαντάζομαι ότι όλα θα πάνε καλά και ήδη έχουν πάει μέχρι στιγμής έτσι που θέλει ο Άγιος. Να είστε καλά. Νέοι δίνουν το παρόν φέτος στους εορτασμούς που πραγματοποιείται με αφορμή την εορτή του Αγίου. Η σχέση της νέας γενιάς ποια είναι εκεί με την ενορία σας? Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος Δημήτριος ήταν νέος και ο Άγιος Δημήτριος ήταν ως νέος κατηχητής και ο Άγιος Δημήτριος ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε την ευχή και την παράκληση στον Άγιο Νέστορα να πολεμήσει κατά του Ηλιαίου και να νικήσει. Αυτό είναι το σημαντικό για μήνυμα το οποίο στέλνει ο Άγιος Δημήτριος, δηλαδή ως νέος απευθύνεται στους νέους και τους καλάει μαζί του. Είναι ο Άγιος της κατήχησης, είναι ο Άγιος της καταφυγής. Γύρω-γύρω από το ναό και σε όλη την περιοχή του ναού, κάθε βράδυ κατακλείζουν νέοι και πάνε στο δικό τους προορισμό για να περάσουν την ώρα τους και τη βραδιά τους. Και όμως όταν περνάνε μπροστά από το ναό, είτε πηγαίνοντας για τη διασκέδασή τους, είτε γυρνώντας από αυτήν, κάνουν το σταυρό τους έστω και έξω από την εκκλησία. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Διότι με αυτό το πράγμα ο Άγιος δίνει τη δύναμή του και την ευλογία στους κάθε άνθρωπο. Να αναφερθούμε λίγο και στην ιστορία του ναού, εκεί που βρίσκεστε. Ο ναός εδώ είναι παλαιός. Τα πρώτα λείψανα του ναού είναι από το 1250 και μετά. Έχουμε τοιχογραφίες στο ιερό, εντυχισμένες βέβαια ότι είχε κατεδαφιστεί ο ναός και κάποιες από αυτές το ιερό μέσα έχουν εντυχιστεί και είναι από την εποχή του 14ου αιώνα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο ναός είναι πολύ σημαντικός για την ιστορία της πόλεως. Έχουμε όμως και κάποιες πρωτοβουλίες και δράσεις με αφορμή την αυριανή εορτή του Αγίου Νέστορα. Βεβαίως, αύριο είναι η εορτή του Αγίου Νέστορος. Είναι, όπως είπα και προηγουμένως, ο Άγιος που ζήτησε την ευλογία του Αγίου Δημητρίου για να πολεμήσει κατά του Λιαίου, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος τον έφερνε κοντά του ο στρατηγός εκεί εκείνη την εποχή και μονομαχούσε. Πήρε λοιπόν την ευλογία του Αγίου Δημητρίου, πάλεψε κατά του Λιαίου, τον νίκησε. Αυτό είναι το αθλητικό κομμάτι της άθλης της πνευματικής, της άθλης ακόμα και της σωματικής. Έτσι λοιπόν νίκησε τη δύναμη του Λιαίου, ο οποίος ήταν ακατανίκητος και αύριο
θα εορτάσουμε όπως και πέρυσι το χώρο του αθλητισμού, τους αθλητές, τους νέους. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν πολλοί να τιμήσουν τον Άγιο και προστάτη τους. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, χρόνια πολλά, με υγεία να είμαστε εδώ, να τα ξαναπούμε για τον χρόνο. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά στους νέους, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Εμμανουήλ.